Να ξεκινήσουμε με την Πάρο, την πολύ όμορφη Πάρο, που είχαμε ένα πολύ φρικιαστικό περιστατικό κακοποίηση ζώου, ένα πολύ έτσι περίεργο συμβάν. Εδώ βλέπουμε λοιπόν στην εικόνα ένα σταυρωμένο κοράκι. Τι λες. Νομίζω είναι μια εικόνα που δεν έχουμε ξαναδεί. Δεν μπορώ καν να κοιτάξω. Ευχόμαστε προφανώς να μην ξαναδούμε. Ένας λοιπόν πολίτης εκεί στην Πούντα της Πάρου αποφάσισε να σταυρώσει ένα κοράκι εν είδη σκιάχτρου για να διώξει έτσι τα υπόλοιπα πτηνά από την περιοχή. Πρόκειται για έναν τρόπο έτσι, για να διώχνουν πτηνά, ο οποίος χρονολογείται από πολύ παλιά χρόνια, αλλά νομίζω ότι, όχι νομίζω, προφανώς δεν έχει θέση μεσαιωνικά στις μέρες μας, εννοείται. Ήταν άμεση βέβαια, να πούμε, η κινητοποίηση των αρχών. Βρέθηκε ο πολίτης αυτός και μάλιστα σχηματίστηκε ήδη δικογραφία εναντίον του από τον εισαγγελέα εφετών, κύριο Οδυσσέα Τζορμπατζόγλου. Έχουμε μαζί μας τον δήμαρχο της Πάρου, τον κύριο Κοβέο, για να μας πει περισσότερα. Δήμαρχε, καλημέρα. Καλή σας μέρα από την Πάρο. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Εντάξει, την Πάρο... Η οποία συνεχίζει να έχει πάρα πολύ κόσμο και ο κόσμος, οι φίλοι δεν μας εγκαταλείπει ποτέ, οι παραλίες μας είναι γεμάτες και πιστεύω ότι η πετσινή τουριστική περίοδος είναι μία από τις καλύτερες. Είναι πανέμορφο το νησί σας και όποτε ερχόμαστε περνάμε απίστευτα συγκλονιστικά. Το συγκεκριμένο γεγονός είναι ένα ακραίο γεγονός, μεμονωμένο γεγονός εννοείται, αλλά θα ήθελα να μου πείτε πώς ενεργήσατε εσείς ως Δημοτική Αρχή όταν το μάθατε. Σαφέστατα καταδικάζουμε ένα τέτοιο γεγονός, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Είναι και, όπως είπατε και εσείς, υπήρχε ένα φαινόμενο που γινόταν πάρα πολλά χρόνια πριν. Απλώς τώρα δεν είναι στην σημερινή μας εποχή. Δεν νομίζω ότι έχει θέσει ένα τέτοιο γεγονός. Είναι καταδικαστέο. Ως Δήμος Πάρου σαφέστατα το καταδικάζουμε. Έχουν αναλάβει οι αρχές και οι εισαγγελέας. Οπότε εμείς δεν νομίζω ότι έχουμε. Ποια θα είναι η ποινή? Είναι ένα γεγονός το οποίο δεν πρέπει να ξαναγίνει. Και τουλάχιστον βέβαια εγώ είμαι 59 χρονών. Όσα χρόνια θυμάμαι, δεν θυμάμαι τέτοιο γεγονός. Μπορεί να γινόταν πολύ παλαιότερα. Δήμαρχε μου, να σας κάνω μια ερώτηση. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που έκαναν αυτό το αποτρόπαιο πράγμα, θέλω να πω, σας είπαν κάτι, πώς δικαιολόγησαν αυτό το... Αυτό στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές. Τι ποινή θα για τόσο άνθρωπο, σας γνωρίζετε? Αυτό είναι, δηλαδή, καταδικάζεται με πρόστιμο? Φαντάζομαι πρόστιμο. Υπάρχει νομοθεσία το οποίο ορίζει για τέτοιες περιπτώσεις τι και πώς και νομίζω ότι θα επιβληθεί στον άνθρωπο αυτό. Η νομοθεσία που να πούμε ότι έχει αυστηροποιηθεί το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ και πολύ σωστά θα πω εγώ και προβλέπει τόσο ποινή φυλάκισης όσο και πολύ μεγάλο χρηματικό πρόστιμο που μπορεί να φτάνει σε κάποιες περιπτώσεις έως και τις 30.000 ευρώ και προφανώς αυτοί οι παραβάτες, αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν τέτοια πράγματα εννοείται πως πρέπει να τιμωρούνται πολύ αυστηρά. Και παραδειγματικά. Ακριβώς για να μην συμβαίνουν άλλα τέτοια περιστατικά, όχι μόνο στην Πάρο, αλλά γενικότερα στη χώρα μας. Εντάξει, ένα πολύ θλιβερό περιστατικό. Δηλαδή, εγώ σκέφτομαι και παιδάκια που θα το είδαν και πολλοί τουρίστες φαντάζομαι. Είναι αποτρόπο και φρικιαστικό όπως και να είναι δηλαδή. Ένα γεγονός καταδικαστέο δεν μπορεί να το φανταστεί νους ανθρώπου σε αυτή την εποχή. Ακριβώς όπως το είπατε, Δημαρχέ μου, ακριβώς όπως το λέτε. Να σας ευχηθούμε να περάσετε καλό υπόλοιπο της σεζόν που νομίζω ότι στο συγκεκριμένο νησί κρατάει και αρκετά, έτσι δεν είναι? Ευχαριστούμε πολύ. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Κάνουμε μια προσπάθεια ώστε να επιμηκυνθεί η τουριστική μας περίοδο και πιστεύω ότι το έχουμε καταφέρει. Και η Πάρος φυσικά να πρωταγωνιστεί για αυτό που όλοι την αγαπήσαμε. Για τις υπέροχες παραλίες της και για το πόσο όμορφα περνάει ο κόσμος όταν σας επισκέπτεται. Ευχαριστώ πολύ και σας περιμένουμε. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια.